Σειρά έχει η Μαρία Καστάνη, που θα μας διαβάσει ένα απόσπασμα με θέμα «Η φουρτουνιασμένη λίμνη των Ιωαννίνων». Οι γιανιώτες ισχυρίζονται ότι η λίμνη τους κρύβει πολλά μυστήρια. Από ρουφίχτρες που εμφανίζονται από το πουθενά, μέχρι το μυστικό υπόγειο πέρασμα το Αλή Πασά προς το νησί. Τα περισσότερα είναι προϊόντα της φαντασίας και τα υπόλοιπα βασίζονται σε μια τόσο παραποιημένη πραγματικότητα που κι αυτά θα μπορούσαν άνετα να ανήκουν στο χώρο του φανταστικού. Κανένας όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει την επικινδυνότητά της. Αυτή είναι πραγματική. Και τη μαρτυρούν οι εκατοντάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στα νερά της. Πώς είναι δυνατόν μια κλειστή λίμνη να είναι επικίνδυνη? Είναι όταν φυσά ένας περίεργος βοριάς. Το φαινόμενο έχει τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, ξεσπάει απότομα. Δεύτερον, τα κύματα που σηκώνονται δημιουργούνται από δύο διευθύνσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημεία όπου σχηματίζονται δίνες. Τρίτον, έχουν την τάση να σε τραβούν προς το κέντρο της λίμνης. Η τρίτη μέρα του Πάσχα του 1938 ήταν μία από αυτές τις μέρες. Το φαινόμενο άρχισε κατά τις 7 η ώρα και κατά τις 7 και 10 βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη. Ο Αζέρ έβλεπε την παραλία της Κυραφροσύνης να ανεβοκατεβαίνει μπροστά του και προσπαθούσε να κρατήσει τη βάρκα στη σωστή κατεύθυνση. Οι υπόλοιποι είχαν γαντζωθεί από ό,τι έβρισκαν κοντά τους και έκαναν την προσευχή τους. Οι γυναίκες τσίριζαν και ο Σαμουήλ με τον Γιάννη προσπαθούσαν να τους δώσουν κουράγιο. Ο Αζέρ είδε ξαφνικά μπροστά του ένα σημείο που έμοιαζε με δίνη και έστριψε το τιμόνι για να το αποφύγει. Οι επιβάτες του ταρακουνήθηκαν, αλλά ο πανικός σταμάτησε εκεί. Σιγά σιγά η παραλία έμοιαζε να τους πλησιάζει. Ο Αζέρ είχε επαναφέρει τη βάρκα στη σωστή πορεία, όταν άκουσε κάποιον να φωνάζει δυνατά το όνομά του. «Αζέρ, δεν τους βλέπω. Ήταν πίσω μας μέχρι τώρα. Χάθηκαν. Δεν μπορώ να τους δω». Η Ραχίλ με τρεμάμενη φωνή από την αγωνία έδειχνε προς το νησί, όρθια στο πίσω μέρος της βάρκας. «Τι λες, δεν σε καταλαβαίνω». Η βουή του αέρα και ο ήχος των κυμάτων τους ανάγκαζε να φωνάζουν με όλη τη δύναμή τους. «Η βάρκα του Γιάννη με τους άλλους. Δεν τη βλέπω. Κοιτάξτε όλοι σας. Δεν φαίνεται πουθενά. Πρέπει να γυρίσουμε. Μπορεί να έπεσαν στο νερό». «Δεν μπορώ να γυρίσω. Πρέπει να βγούμε έξω. Θα μας πάρει και εμάς μέσα». «Αζέρ, για όνομα του Θεού, είναι η αδελφή μου εκεί μέσα. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε». «Δεν μπορώ να γυρίσω. Πρέπει να βγούμε έξω. Ο αέρας δυναμώνει. Μπορεί να γύρισαν πίσω στο νησί. Μπορεί να τραβούν για το στρούνι. Τι κάθεσαι και λες ότι μπατάρισαν, τους είδες?» «Αζέρ, είχα τα μάτια μου στραμμένα στη βάρκα τους, συνεχώς. Σε μια στιγμή έπαψα να τους βλέπω. Πώς είναι δυνατόν να γύρισαν στο νησί? Γύρνα πίσω, σε παρακαλώ, γύρνα». Άπλωσε το χέρι της και έπιασε το τιμόνι. Η βάρκα χοροπήδησε σαν ακροβάτης. Ακούστηκαν φωνές πανικού και από πάνω η μπάσα φωνή του Αζεράκου, σαν να έβγαινε από μεγάφωνο. Το πρόσωπό του είχε κοκκινήσει και οι φλέβες του λαιμού του πάλονταν σαν χορδές. «Θα μας σκοτώσεις όλους, γαμώτο. Είσαι άμυαλη. Κάτσε αμέσως κάτω και μη διανοηθείς να ξαναπιάσεις το τιμόνι. Μη με αναγκάσει να σε χαστουκίσω». «Ήρεμα, Ζερ. Ηρέμησε. Ραχίλ, θα βγούμε έξω να ειδοποιήσουμε τους βαρκάριδες. Οι μαούνες τους είναι μεγάλες και αντέχουν. Είμαστε υπεύθυνοι για σας. Είστε γυναίκες. Θα σας βγάλουμε έξω και θα γυρίσουμε εγώ με τον Αζέρ».
ο Σαμουήλ ένιωσε την ανάγκη να πάρει το μέρος του αδελφού του. Η Ραχήλ ήταν πανικόβλητη, έξαλλη από θυμό, αλλά μπορούσε ακόμη να σκεφτεί. Απ' τα λόγια του Σαμουήλ δεν έβγαινε νόημα. Ήταν κι αυτός ταραγμένος, όπως όλοι τους. Ο Γιάννης κρατούσε στην αγκαλιά του τις δύο ξαδέλφες και είχε τα μάτια κλειστά. Άντρας, δύο μέτρα μπόι. Τι μπορούσε να κάνει αυτή? Αισθάνθηκε αδύναμη. Μαζεύτηκε στη γωνιά της και συνέχισε να ανοιχνεύει με τα μάτια τον ορίζοντα.